πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Κάναμε μια σύγκριση. Πόσα χρήματα θα δαπανίσει κάποιος για να κάνει διακοπές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και όπως θα δούμε, το τουριστικό προϊόν της χώρας μας είναι πανάκριβο. Το εισιτήριο για να πάει κάποιος από τον Πειραιά στη Φολέγανδρο είναι πιο ακριβό από όσα θα έδινε για να ταξιδέψει αεροπορικός στη Μάλτα. Περισσότερα παραδείγματα και συγκρίσεις μόνο στο ρεπορτάζ. Ο Αύγουστος, ο μήνας των διακοπών, επιτέλους έφτασε. Χιλιάδες αδειούχοι αλλά και τουρίστες επιβιβάζονται στα πλοία της γραμμής για λίγες ημέρες χαλάρωσης σε εκείνο το μέρος του χάρτη που έχουν μαρκάρει καιρό. Πάμε στη Μήλο, θα καθίσουμε 5 μέρες, είμαστε από Πάτρα και περιμένουμε τώρα να έρθει το καράβι να φύγουμε. Πάμε στη Μήλο και το εισιτήριο έχει 78 και 70 λεπτά. Σήμερα, 1η Αυγούστου, είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από εδώ, από τον Πειραιά, 24 πλοία με προορισμό την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Όλα αναχωρούν με αυξημένες πληρότητες. Οι επιβάτες, ωστόσο, διαμαρτύρονται για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και τονίζουν πως με αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Με αυτά τα λεφτά μπορεί να πάει στη Μάλτα, το οποίο στοιχεί στα μισά. Και δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό που λέει ο κύριος. Αν κάποιος πάρει το αεροπλάνο από την Αθήνα με προορισμό τη Βαλέτα, την επόμενη εβδομάδα θα πληρώσει μόλις 47 ευρώ για μία πτήση που κρατάει περίπου 2 ώρες. Ενώ αν πάρει το καράβι για να πάει σε κάποιο ελληνικό νησί όπως η Φολέγανδρος, θα πληρώσει 83 ευρώ και 70 λεπτά για 4 ώρες ταξίδι. Είναι απαράδεκτα ακριβό αυτό το πράγμα. Δεν θα πήγαινα, δεν είχα δουλειά. Θα πάω στο εξωτερικό διακοπές, θα δώσω τα λεφτά στους Αφρικάνους για να έχουν να ταΐσουν και τα παιδιά τους. Εύχομαι να το δουν εδώ στην τηλεόραση και να αλλάξουν μερικά πράγματα. Στις 7 Αυγούστου, αν κάποιος πετάξει για Ρώμη που απέχει 2 ώρες από την Αθήνα, θα πληρώσει 80 ευρώ. Τόσα περίπου θα πληρώσει και για 5 ώρες ταξίδι στα Κουφονίσια, με το εισιτήριο να κοστίζει 79 ευρώ και 50 λεπτά. Θες ένα 600 πήγαινε έλα. Ένα 600 πήγαινε έλα. Κατάλαβες, λέμε, πρέπει να πέσουμε. Δηλαδή, χρόνο με το χρόνο θα δεις ότι τα πλοία δεν θα είναι μόνο ξένους. Ακόμη και η μετάβαση στη Λάρνακα συμφέρει περισσότερο, καθώς με το αεροπλάνο θα πληρώσει ο επιβάτης 83 ευρώ και θα είναι εκεί σε λιγότερο από 2 ώρες. Ενώ αν κάποιος πάει στην Ίο μέσα σε 4 ώρες, θα πληρώσει 84 ευρώ και 70 λεπτά. Βρίσκουμε οικονομικότερες πτήσεις εξωτερικού από ότι το πήγαινε έλα για το αυτοκίνητο και για ένα άτομο. Αν τώρα προσθέσουμε και τον βαπορίσιο καφέ ή κάποιο γεύμα, τότε είναι λογικό κάποιος να προτιμήσει ένα αεροπορικό εισιτήριο για το εξωτερικό από το ακτοπλοϊκό.